Καλημέρα και χρόνια πολλά. Το πρωινό vlog της Παρασκευής 25 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο τυχάνει να είναι και το πρωινό vlog των Χριστουγέννων, αλλά είπαμε ότι συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας με τα ερωτήματά σας και τα θέματά μας τα κανονικά. Μία πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση κάτω από το βίντεο «Να μείνω καινή ή μόνη, είμαι υπερβολική που θέλω ψυχική επικοινωνία και άνοιγμα». Ρωτάει μια φίλη. Αγαπητή Θέκλα, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, μιας και το έχω πει ξανά, σε ευχαριστώ αγάπη μου. Θα ήθελα πολύ να κάνεις vlog το εξής θέμα. Υπάρχει περίπτωση η απουσία συντρόφου να μας κάνει people pleaser? People pleaser είναι αυτός ο οποίος βάζει την ευχαρίστηση των άλλων πάνω από τη δική του. Να νιώθουμε απόρριψη από όλους και όλα. Αυτοσαμποτάρω τον εαυτό μου. Αυτοσαμποτάρω τον εαυτό μου. Θέλω τόσο πολύ να μπω σε σχέση που παρότι δεν κολλάω ή εξαρτώμαι μιας και να ζητώ ψυχική σύνδεση, απ' την άλλη όμως νιώθω απόρριψη από όλους. Ο τελευταίος φίλος μου είπε ότι είμαι abusive και πώς επιζητώ την προσοχή. Abusive σημαίνει κακοποιητική. Θα ήθελα να το κάνεις βίντεο, θα με βοηθήσει όσο δεν πάει. Και το κάνω βίντεο γιατί θέλω να σε βοηθήσω και να με βοηθήσω και να μας βοηθήσω όλους μας. Είπαμε, είναι μοναχικές γιορτές αυτές, πολλοί από εμάς είμαστε μόνοι εδώ στο κανάλι μας. Και τι καλύτερο θέμα να συζητήσουμε το πρωινό των Χριστουγέννων από αυτό το εύστοχο ερώτημα που έθεσε η φίλη, αν η απουσία συντρόφου μας κάνει να γινόμαστε people pleasers, να γινόμαστε φορτικοί και να γινόμαστε πρίχτιδες και να θέλουμε αμέτιμου χαμέτι να συνδεθούμε με τους άλλους ανθρώπους χωρίς να ταιριάζουμε απαραίτητα με εκείνους τους ανθρώπους, χωρίς να κολλάμε απαραίτητα με εκείνους τους ανθρώπους, να εξαρτώμαστε και να γινόμαστε συνεξαρτώμενοι από ανθρώπους που είναι περαστικοί, που είναι από αυτούς που βγάζει η θάλασσα απ' έξω. Θυμάστε τα vlog των τελευταίων ημερών και το vlog με εκείνο τον τύπο με το γάτο. Τι κάνω λάθος στις γνωριμίες που της έλεγε «Έρχεσαι και δεν χαιρετάς το γάτο μου» ή όταν ήταν στο πνοδωμάτιο και πήγε ο γάτος να τον γρατσουνίσει επειδή προφανώς ζήλεψε ο γάτος, δεν ξέρω τι, καλά και τι, τέλος πάντων. Άνθρωποι που βγάζει θάλασσα απ' έξω, άνθρωποι τυχαίοι, άνθρωποι περαστικοί, άνθρωποι με τους οποίους δεν έχουμε κάτι να μοιραστούμε, πέραν από το κορμί μας. Άνθρωποι που ίσως και το κορμί μας να μην τους θέλει ή να μην ταιριάζουν. Η μοναξιά και η απελπισία όταν δεν έχει σύντροφο, και η λανθασμένη πεποίθηση ότι μόνο άμα έχεις άνδρα ή μόνο άμα έχεις γυναίκα θα είσαι καλά, σε κάνει ευάλωτο στο να κάνεις πολλές μακακίες στον εαυτό σου. Ναι, μπορεί να σε κάνει και people pleaser. Ναι, μπορεί να σε κάνει και πρίχτη ή πρίχτησα, μπορεί να σε κάνει και φορτικό και βαρετό και μπορεί να σε κάνει να κάνεις επιλογές στη ζωή σου για τις οποίες μετά να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο και να λες πώς εγώ ήμουνα με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτόν τον άνδρα, με αυτή τη γυναίκα. Πώς εγώ κάθισα τόσους μήνες ή τόσα χρόνια και ανέχτηκα αυτές τις παπαριές. Γιατί πίστεψες, γιατί νόμισες, γιατί άφησες να νομίσεις ή να πιστέψεις ότι δεν έχεις αξία χωρίς σύντροφο και ότι δεν μπορείς να είσαι καλά χωρίς άνδρα ή χωρίς γυναίκα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ψευδεστήσεις που έχουμε, ότι άπαξ και είμαστε σε σχέση, θα είμαστε καλά. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι εναντίον των σχέσεων. Το κανάλι μας εδώ πέρα ίσα-ίσα είναι ένα κανάλι το οποίο ασχολείται συστηματικά με τις σχέσεις. Δεν είμαι εναντίον του να ερωτευόμαστε, να αγαπούμε και να αγαπιόμαστε σε καμία περίπτωση. Σας υπενθυμίζω ότι την άνοιξη με το καλό βγαίνει και το βιβλίο μου για τον έρωτα, τον οποίον έρωτα τον αγαπάω και τον εκτιμάω και τον σέβομαι και θέλω να υπάρχει και στη δική μου ζωή και στη δική σας και στη ζωή όλων μας. Είμαι εναντίον όμως της καταναγκαστικής συντροφικότητας, της καταναγκαστικής έβρεσης έρωτα. Του να εφευρίσκουμε τον έρωτα από εκεί που δεν υπάρχει. Ο έρωτας, το ερωτικό συναίσθημα, είναι αυθόρμητο, πρωτόγονο και φυσικό. Δεν μπορείς να το κατασκευάσεις. Τι γίνεται όμως? Άμα κάθεσαι και κλαις τη μοίρα σου και κλαίγεσαι και νιώθεις χάλια που είσαι μόνη, που είσαι μόνος, που χώρισες, που σε χώρισαν, που δεν έχεις ερωτικό σύντροφο, ερωτική σύντροφο, που δεν έχεις το ένα, που δεν έχεις το άλλο και θεωρείς ότι θα γίνουν όλα τέλεια στη ζωή σου άμα έρθει ο πρίγκιπας πάνω στο ασπρό άλογο ή η πριγκίπισσα, ξέρω εγώ, πάνω στη μαύρη σκούπα.
πλάκα κάνει. Αν τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς τα πιστεύουμε, γιατί μεγαλώνουμε σε μια κουλτούρα η οποία ευνοεί τους ζευγαρωμένους ανθρώπους και σε μια κοινωνία η οποία με όλους τους τρόπους προσπαθεί να μας πείσει ότι άμα είσαι μόνος σου δεν θα είσαι καλά και ότι πρέπει να είσαι ζευγαρωμένος ή ζευγαρωμένη για να είσαι καλά. Πέφτουμε εύκολα σε αυτή την παγίδα να λέμε άντρας να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Δηλαδή να έχω τέρι και ας μην μου ταιριάσει. Πόσες φορές δεν έχουμε αναφέρει εδώ στο κανάλι τη ρίση καλύτερα μόνος παρά κακά συντροφευμένος ή κακά συντροφευμένη. Καλύτερα μόνη παρά κακά συντροφευμένη. Παρόλα αυτά όμως δεν το χωνεύουμε. Δεν το εμπεδώνουμε. Ζούμε με τα παραμύθια. Περνάμε τη μέρα μας σήμερα για παράδειγμα κάποιοι από εμάς και λέμε «Αχ ρε κι αν είχα έναν άνδρα να καθόμασταν μαζί». Να πίναμε τον καφέ μας τώρα το πρωί το Χριστουγέννων. Αχ και να είχα μια γυναίκα να τρώγαμε μαζί τα Χριστούγεννα. Αχ και να είχα έναν άνδρα να καθόμασταν μαζί στην τηλεόραση. Αχ και να είχα μια γυναίκα να κάναμε έρωτα. Αχ και να είχα να κάναμε το ένα. Αχ και να είχα να κάναμε το άλλο. Φαντασιωνόμαστε ότι όλα θα ήταν τέλεια αν είχαμε τέρι. Ξεχνάμε ότι υπήρξαμε συντροφευμένοι στο παρελθόν. Και ξεχνάμε πόσο άσχημα περνούσαμε γιορτές και Χριστούγεννα και αργίες όταν η σχέση μας δεν ήταν καλή. Και καμιά καλή σχέση δεν τελειώνει, ε. Καμιά σχέση η οποία είναι υγιής και καλή σχέση δεν τελειώνει. Οι σχέσεις τελειώνουν όταν δεν πάνε παρακάτω. Και άμα δεν πάνε παρακάτω σημαίνει δεν πήγαιναν από την αρχή. Άμα έχεις ουσιαστική συντροφικότητα δεν τη χάνεις. Δεν την παρατάς την ουσιαστική συντροφικότητα όσο χρόνο και να είσαι, σε όποια φάση και να είσαι. Άρα, για να έχεις φύγει από τις σχέσεις που ήσουν προηγουμένως, σημαίνει ότι δεν ήταν καλές για σένα. Άρα, εφόσον είσαι μόνος σου, είσαι μόνη σου και παραηγουμένως και παλιότερα υπήρχες μετέρη, φέρε στη μνήμη σου όλες εκείνες τις αρνητικές εμπειρίες από τη συντροφικότητα, όχι για να μην την επιδιώκεις ξανά, αλλά για να σταματήσεις να επιδιώκεις τη συντροφικότητα ξεκάθαρα για χάρη της συντροφικότητας και όχι επειδή υπάρχει λόγος. Ο μόνος λόγος και η μοναδική αιτία για να προχωρήσει κάποιος στη συντροφικότητα είναι να ερωτευτεί. Και να ερωτευτεί φυσικά και αυθόρμητα. Να του αρέσει πραγματικά ένας άλλος άνθρωπος. Να μπορεί να ζήσει και μόνος του, αλλά να επιλέγει την επιθυμία του να είναι με έναν άνθρωπο που έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θεωρεί σημαντικά. Αναρωτηθείτε. Για σχέσεις που κάναμε στο παρελθόν, να αναρωτηθούμε για σχέσεις που κάναμε στο παρελθόν αν ο οδηγός μας ήταν η ανάγκη ή η επιθυμία. Η ανάγκη, η οποία στην περίπτωση αυτή είναι και μια ανάγκη πλασματική, ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχω σύντροφο και δεν μπορώ χωρίς σύντροφο, είναι ο πιο κακός σύμβουλος η ανάγκη. Γιατί σου λέει αμάν αμάν πρέπει οπωσδήποτε τώρα να βρω. Είναι σαν να και είμαστε σε μια φάση που... Όταν ήταν στην αρχή με την πανδημία που νομίζαμε πως θα κλείσουν τα πάντα και θα βρίσκουμε κολόχαρτα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και πηγαίναμε και αγοράζαμε ό,τι βρίσκαμε μπροστά μας ή πηγαίνατε και αγοράζατε γιατί εγώ τότε δεν πήγαινα να ψωνίσω. Είχα κάνει όντως καραντίνα την πρώτη χρονιά, την πρώτη σεζόν και πηγαίνατε και πηγαίνει ο κόσμος και έπαιρνε τα πάντα από τα ράφια. Καλά φαγητά, κακά φαγητά, καλές ποιότητες, κακές ποιότητες, ό,τι να είναι, γιατί σου λέει θα κλείσουν όλα μετά και δεν θα έχει τίποτα. Πόσοι έχετε πετάξει προϊόντα που πήρατε τα οποία δεν ήταν καλής ποιότητας ή δεν τα χρειαζόσασταν. Η ανάγκη είναι κακός σύμβουλος στον έρωτα. Η επιθυμία είναι άριστος σύμβουλος. Επιθυμία. Επιθυμώ σημαίνει γουστάρω, με ελκύει, επιλέγω ένα πρόσωπο αξιόλογο. Επιθυμώ αυτό το πρόσωπο στη ζωή μου. Και εφόσον το επιθυμώ, το σέβομαι κιόλας, επειδή το εκτιμώ. Και κάποιον που εκτιμάς ούτε θα τον πρίξεις, ούτε θα την πρίξεις, ούτε θα σαμποτάρεις τη γνωριμία με εκείνο το πρόσωπο, ούτε τίποτα. Θα είσαι πολύ προσεκτικός, θα είσαι πολύ προσεκτική, γιατί πραγματικά γουστάρεις. Σε αυτές τις καταναγκαστικές γνωριμίες που σπρώχνουμε τον εαυτό μας να πάμε να κάνουμε σχέση αμέτη μουχαμέτη, δεν πολύ εκτιμούμε ούτε τον εαυτό μας ούτε τον άλλο. Γι' αυτό κάνουμε και ένα σωρό βλακίες. Γι' αυτό γινόμαστε και people pleasers, γι' αυτό και δεν προσέχουμε τι λέμε, γι' αυτό δεν προσέχουμε πώς λειτουργούμε, πώς εκφραζόμαστε, τι κάνουμε. Το fast food των σχέσεων που λέγαμε στα προηγούμενα vlogs. Σιγά σιγά.
αργά. Όταν πραγματικά γουστάρεις κάτι, κάποιον και κάτι που θα κάνετε μαζί, έχεις όλο το χρόνο και όλη την ενέργεια να το πάρεις σιγά σιγά, να είσαι προσεκτικός, να είσαι προσεκτική στα δικά σου συναισθήματα, στα συναισθήματα του άλλου προσώπου και να σεβαστείς αυτό το καινούργιο που δημιουργείται. Όταν η απουσία συντρόφου είναι για μας κάτι αρνητικό, όταν θεωρούμε ότι είναι μεγάλη ζημιά για μας το να μην έχουμε σύντροφο και θα θέλουμε αμέτιμου χαμέτι να έχουμε σύντροφο, ειδικά για να έχουμε σύντροφο, γιατί θέλουμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τότε ναι, μπορεί να γίνουμε και people pleasers, μπορεί να γίνουμε και φορτικοί, μπορεί να γίνουμε και ταλαιπωρητικοί, μπορεί να γίνουμε και abusive, όπως σου είπε σε ένα πρώην φίλο σου, μπορεί να γίνουμε και πρίχτες και πρίχτιστες. Το ερώτημα είναι το εξής. Να βρω σύντροφο πάση θυσία ή να είμαι καλά μόνος μου και μόνο εάν εκτιμήσω, σεβαστώ, επιλέξω, επιθυμήσω έναν άνθρωπο, θα ασχοληθώ για τη δημιουργία γνωριμίας και σχέσεις και εκεί θα έχω και την όρεξη και τη διάθεση και την υπομονή και όλες τις δυνάμεις για να το κάνω με σεβασμό και εκτίμηση και προς εμένα και προς το άλλο πρόσωπο. Υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο το διαβάζουμε στη συμμετοχή της Robin Norwood, που έχει τίτλο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», το οποίο σας είπα ότι μπορείτε να το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στα ελληνικά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν πουλιέται, δεν υπάρχει, έχει εξαντληθεί σε έντυπη μορφή, στο οποίο αυτό το βιβλίο επεξηγεί η Robin Norwood, η οποία είναι θεραπεύτρια, οικογενειακή θεραπεύτρια, η οποία έχει σχέση με τις εξαρτήσεις, επεξηγεί ξεκάθαρα τη συνεξάρτηση ή το συναλκοολισμό, έτσι όπως το περιγράφει, την κατάσταση εκείνη στην οποία κάνουμε σχέσεις εθιστικά. Κάνουμε σχέση για να έχουμε σχέση, μας τραβάνε άνθρωποι οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να επαναλάβουμε τα αρνητικά μοτίβα του παρελθόντος και αγαπούμε υπερβολικά, του στείλω ότι δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας και βάζουμε το να έχουμε σχέση πάνω από εμάς. Και το να έχουμε σχέση πάνω και από τον άλλον, όχι μόνο πάνω από εμάς. Γιατί το έχω πει πολλές φορές, όσο πιο γρήγορα φουσκώνει ένα μπαλόνι, τόσο πιο γρήγορα θα σκάσει. Δεν γίνεται να αποκτάς έντονα συναισθήματα από τη μια στιγμή στην άλλη και από τη μια μέρα στην άλλη να θέλεις να τον μαντρευτείς τον άλλο, να την μαντρευτείς, να ζήσετε μαζί, να είστε συνέχεια μαζί. Θέλει σιγά σιγά για να χτιστεί σε γερά θεμέλια μια γνωριμία. Το πολύ γρήγορο σημαίνει ότι προβάλλεις αποθυμένα πάνω σε εκείνον τον άνθρωπο και δεν έχεις συναισθήματα ειδικά για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά έχεις για την κατάσταση και για τη φαντασίωση που έχεις για την κατάσταση. Περισσότερο για αυτό το θέμα στο απόψινό vlog, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, δείτε το. Θα βγει κανονικά όπως κάθε βράδυ στις 8, που ρωτάει μια φίλη για το πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώνουμε σε μια νέα γνωριμία. Όσοι από εσάς δεν ήσασταν μαζί μας στο χθεσινό βραδινό live στο Ρεβεγιόν, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Φιλιά. Χρόνια μας πολλά. Χαρούμενα. Μοναχικά και όχι μοναξιασμένα. Και μαθαίνουμε να έχουμε υγιή σχέση και να περνάμε επικοδομητικά, ψυχαγωγικά και όμορφα με τον εαυτό μας και εδώ στο κανάλι μας, αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Σας αγαπώ.